Ίσως πιο εύκολα από όσο και οι ίδιοι οι Βραζιλιάνοι περίμεναν, εξελίχθηκε ο νοκάουτ αγώνας με την Νότια Κορέα. Το παιχνίδι είχε από την αρχή φαβορί, αλλά οι Βραζιλιάνοι μπήκαν αποφασισμένοι να μην δώσουν περιθώρια αμφισβήτησης. Με ένα γκολ σε κάθε δεκάλεπτο, οι Καριώκας είχαν ήδη σκοράρει 4 φορές σε 37 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Νότια Κορέα κατάφερε να πετύχει τον γκολ της τιμής, αλλά η Βραζιλία μπόρεσε και να κάνει συντήρηση δυνάμεων για την πιο απαιτητική συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι η Βραζιλία τώρα θα αντιμετωπίσει την Κροατία στους προημιτελικούς, καθώς οι φιναλίστες του 2018 κέρδισαν την Ιαπωνία στα πέναλτι το απόγευμα της Δευτέρας. Μετά τον γκολ του Ντάιζεν Μαϊντά, ήρθε η ισοφάριση του Ιβάν Πέρισιτς για να στείλει τον αγώνα στην παράταση. Η Ιαπωνία έκανε δύο εκπλήξεις στους ομίλους με Γερμανία και Ισπανία, αλλά η μαγική της πορεία έφτασε στο τέλος. Η Κροατία είναι αίτητη στα 10 από τα 11 τελευταία παιχνίδια τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου, με μοναδική απώλεια από τη Γαλλία στον τελικό πρωτετραετίας. Προετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Βραζιλία την ερχόμενη Παρασκευή.